Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Έτοιμος ο κύριος Θελάς. Τελεί ο Αγκύρε πρωτοδοκάρι, το κεφάλι, δοκάρι, το κεφάλι από τον Μπένσοπ. Εδώ στο κόρνερ του Αγκύρε, κεφάλι από τον Μπένσοπ στο δοκάρι και φεύγει μπαλά. Αριστερά περιμένει ότι κινεί ο Αγκύρε, κάνει σούτ, Καβαλέουσκι, καλή απόκρουση, νέο σούτ. Μπαλά πάει στον Μπένσοπ, θα γυρίσει, μπαλά θα περάσει στο πρώτο περίπου δεκάλεπτο, το σκηνικό που προβλέπαμε. Θα ξεφύγει εξαιρετικά ο Ελλαδίτης. Η σέντρα με στόχο τον Μπένσοπ θέλει να κατεβάσει. Κρατά. Μπάλα πάει στον Ματέι. Αδύναμο το πλασέ. Εκτελεί το κόρνερ από τον Ματέι. Κεφάλι πάει να γίνει. Μπέρδεμα εκεί στη μικρή περιοχή. Εδώ. Η μπάλα χτυπά στον Ντόλεζαλ. Νομίζω όμως το χέρι εκεί που ήταν. Μπένσοπ. Μπάλα πάει έξω. Ντικινεί. Να το γκολ. 1-0 ο Απόλλωνας. Στο 23 με τον Γάλλο τον Ντιγκινί. Βλέπουμε πως ξεκινάει η φάση. Δεν απομακρύνει σωστά η μπάλα και είναι εξαιρετικό το τελείωμα του Ντιγκινί. Δεν ήταν εύκολο για τον Καβαλέουσκι εκεί που πήγε η μπάλα. Ο Απόλλωνας παίρνει το ζητούμενο που ήταν να ανοίξει το σκορ σε διάστημα πριν από το ημίωρο θα έλεγα. Κοντά του Κυριάκου μας ο Ζάκπα θα περάσει. Θα μπει περιοχή ευκαιρία απέναντι να το 1-1. Ισοφαρίζει ο εθνικός άχνας με τον Ντόλεζαλ. Εδώ η εξαιρετική προσπάθεια από τον Ζάκπα που ξεχωρίζει την ομάδα του εθνικού. Έτοιμο γκολ στον Ντόλεζαλ. Δεν μπορούσε και να ήθελε να το χάσει ο Κροάτης. 1-1 ο εθνικός ισοφαρίζει. Ο Ντόλεζαλ θα περάσει ευκαιρία για τον εθνικό. Ντόλεζαλ απέναντι εκεί όμως που δεν υπάρχει συμποδοσφαιριστής του. Αγκύρε τρέχει. Νέα σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία, το κεφάλι, δεν μπορεί από κοντά ο Μπένσοπ. Μπορεί να σπρώξει ουσιαστικά την μπάλα προς τα δίχτυα, εδώ έρχεται, κάνει το κεφάλι ο Γιαννιώτας, δεν μπορεί όμως ο Μπένσοπ να στείλει την μπάλα προς την εστία. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Έχει την κατοχή Χαραλαμπέ ο Απόλλωνα. Σακέτη. Καλή κίνηση από τον Πίτα, απέναντι Μπένσοπ, να τον γκολ 2-1. Σκοράρει ο Ολλανδός το 40, δίνει εκ νέου προβάδισμα. Εδώ, πολύ καλή προσπάθεια και από τον Πίτα. Το σωστό τελείωμα από τον Μπένσοπ. Δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί ο Καβαλεύσκι. Να δούμε τον Να δούμε τον Μπένσοπ και πάλι. Θα κάνει νέο σούτ, πέφτει και μαζεύει ο Καβαλεύσκι. Σε ποιο παιχνίδι θα εκτίσει την ποινή. Πόλωνας με Δημητρίου Αγκύρε. Προσπαθεί ο Ματέι να ελευθερωθεί. Κρατά. Τώρα δίνει αριστερά. Υπάρχει offside όμως. Εδώ η επανάληψη. Και εδώ. Νομίζω πιθανότατα να είναι στην ευθεία ο Αγκύρε. Βλέπουμε την προσπάθεια. Δίνει στον κενό χώρο για τον Ζάκπα που έχει μεγάλη ταχύτητα. Ζάκπα. Κάνει τρίπλα στο αριστερό, το σούτ έξω, πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για τον εθνικό. Το αριστερό το σούτ, όχι μακριά από την εστία του Δημητρίου. Στο πέσιμο του Ματέι, επιστρέφει όμως ο Απόλλωνας και τώρα και το ζητώ. Φαουλ που εκτελείται, έξω η μπάλα. Τρέχει ο Γιαννιώτας. Φάουλ, χέρι από τον Ντόλεζαλ, ενώ έχει τραυματιστεί ο Γιαννιώτας. Εδώ, πρέπει να χτύπησε στον ώμο. Νομίζω στον ώμο πρέπει να χτύπησε ο Γιαννιώτας. Ή κάτω, όχι, κάτω χαμηλά. Εδώ η φάση με Ντόλεζαλ, δεν υπάρχει offside. Ντόλεζαλ, Δημητρίου θα... Όχι, δεν υπάρχει offside. Από κανονική θέση φύγει. Ντόλεζαλ, ο Δημητρίου κάνει πολύ καλή απόκρουση και κρατά αυτό το 2-1. Μεγάλη ευκαιρία. Έχει έρθει αυτός που τώρα πάρει μπάλα. Να το 1-2 με τον Πίτα. Παράλληλη σέντρα. Βγαίνει και μαζεύει ο Καβαλεύσκι.
Καρπέ, έχει χώρο, Μπέντσοπ δεξιά του μπαλά. Μπέντσοπ θα κάνει σέντρα, απέναντι, κόρνερ. Εδώ η προσπάθεια του Μπέντσοπ που έφερε το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Λάρσον. Η σέντρα, Μπέντσοπ με τη μία, παράλληλα η μπάλα πάει έξω. Καλή φάση για τον Απόλλωνα, η καλύτερη στο δεύτερο μέρος. Αναγκαστική, θα είναι και η δεύτερη λοιπόν αλλαγή για τον Απόλλωνα. Μάλλον η τρίτη αλλαγή για τον Απόλλωνα. Εδώ δεν υπάρχει offside, όχι υπάρχει. Άρχισε και το βοηθός όμως. Εδώ η φάση, ναι, είναι πιο μπροστά σαφώς ο ποδοσφαιριστής του. Διεκδικεί το παιχνίδι και φαίνεται ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους. Ένα σουτ έξω από τον Μάρκοβιτς. Κρατά ο Ολλανδός, πάει για το σουτ, κάπου κοντράρει μπάλα, κόρνερ. Από τον Καβαλεύσκι που κόντραρε μπάλα σε αμυντικό του εθνικού, εδώ στο σουτ του Μπέντσοπ. Έκανε όμως καλή απόκρουση. Ο Σάλαϊ προσπαθεί, το σουτ από μακριά του Μάρκοβιτς έξω. Σερβική προσπάθεια και πάλι από τον Ζάκπα. Ψάχνει Κονέ, Παναβιάμινα, Παπαγεωργίου, το σουτ έξω! Μεγάλη φάση για τον εθνικό. 89 εθνικός. Φτάνει κοντά στην ισοφάριση εδώ με το σούτ του Παπαγεωργίου, μόλις έξω η μπάλα. Εκτελεί ο Παπαγεωργίου, η μπάλα περνά, κεφάλι έξω. Καλή στιγμή για τον εθνικό. Ακόμη περισσότερο αν ο περατικός ήταν πιο εύστοχος. Εδώ στο κεφάλι και κάπου εδώ το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Απόλλωνας Σαπάρι, δύσκολη αγχωτική νίκη απέναντι στον εθνικό Άχνας. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.